Συγκρότημα Fuse. Αντώνης Λοϊζίδης μαζί μας, ο μπασίστας του συγκροτήματος. Ναι. Λοιπόν, Αντώνη, σε παίρνω πίσω έτσι, για αρχή, με το ξεκίνημά μας. Σε παίρνω πίσω από την Ελλοπία. Α, από τόσο την... παλιά. Ναι. 21 χρόνια 21 πίσω. 21 χρόνια, ναι. Λοιπόν, από την Ελλοπία μέχρι σήμερα τους Fuse, πώς βλέπεις τον Αντώνη? Επαγγελματικά εννοούμε πάντα. Σίγουρα πιο όριμο, με πολλές εμπειρίες, πάρα πολλές εμπειρίες. Το κομμάτι των Fuse έφτασα. Όχι από την Ελλοπία στους Fuse, έφτασα μετά με πάρα πολλά βήματα τα οποία μπορεί να μην τα ξέρεις καν. Ήμουν στην Ελλάδα 7 χρόνια με το χάρι των Πάνων Κατσινίχα, ας πούμε. Απίστευτες εμπειρίες. Οπότε είμαι πιο έμπειρος πλέον στην ουσία, ναι. Έχεις φτάσει στο σημείο που θα ήθελες? Όχι. Αν φτάσεις στο σημείο που θα ήθελες, πρέπει να έχεις σημείο που θα ήθελες να φτάσεις καταρχήν. Για την ώρα όμως είμαστε. Είμαι happy με το που είμαι, ναι, αλλά δεν σταματώ ποτέ να προχωρώ. Θέλω να προχωρώ. Αν σταματήσεις, σημαίνει τέλειωσες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε κάπου αλλού τώρα. Πάμε στη Eurovision του 2016, όταν είχες πάει με το προηγούμενο συγκρότημα, τους Minus One. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου περιγράψεις την όλη εμπειρία της Eurovision, το τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Και επίσης θέλω να μου πεις, αν το έχεις ακούσει, εμείς το είδαμε στη τηλεόραση στο σπίτι, πριν αρχίσετε να παίζετε, μια κοπέλα φώναξε «Αντώνη». Σωρά. Λοιπόν, θέλω να μου περιγράψεις την όλη εμπειρία της Eurovision. Στη Eurovision έκαμε το πράγμα. Ναι. Εγώ δεν το πήρα ειδήσι, μου είπε κανένας ξανά τίποτε, πρώτη φορά να το ακούω. Οκ, okay. I'm surprised. λοιπόν, ποια ήταν η πρώτη, το πρώτο σκέρος της Eurovision, ήταν μεγάλη, και ό,τι θυμούμε. Ναι, η όλη εμπειρία της Eurovision. Λοιπόν, η Eurovision ήταν μια απίστευτη εμπειρία, ίσως η πιο ωραία εμπειρία που είχα στη ζωή μου, η πιο εντυπωσιακή τουλάχιστον. Φανταζόμαι οποιοδήποτε πάει θα σου πει το ίδιο πράγμα. Ένα σκέλος της ερώτησης σου ήταν τι μου έκανε περισσότερη εντύπωση, η οργάνωση. Το πόσο οργανωμένο. Κοίτα, από ό,τι ξέρω πλέον ή από ό,τι έμαθα τουλάχιστον, η Eurovision γενικά στην Ευρώπη στείνουν την Σουηδή πίσω, το τεχνικό μέρος. Πλέον υπάρχει μια μεγάλη ομάδα από Σουηδούς οι οποίοι μετακινούνται στην κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Σωστή. Τη φορά που πήγαμε εμείς ήμασταν σπίτι τους, ήμασταν στη Σουηδία. Οπότε η οργάνωσή τους ήταν απίστευτη. Υπήρχε ένα άνθρωπος που μου έκανε εντύπωση τεράστια τότε, θυμάσαι Φρανσουά. Που ήταν η δουλειά του μόνο να γυρίζει τα καμαρίνια και να αλλάξει τα σφουγγαρούθια που μέσα στα ακουστικά του κάθε καλλιτέχνη κάθε μέρα. Να βάλει καινούργια για να είναι καθαρά, ας πούμε. Σε τόσο λεπτό σημείο οργάνωσης που ήταν. Τούτο ήταν το πιο εντυπωσιακό. Πέρα από αυτό. Εντάξει, σαν καλλιτέχνη τουλάχιστον ήταν πολλά ωραία εμπειρία στο ότι γνωρίζει καλλιτέχνε από άλλε χώρε, κάποιου με τα ίδια γκολ σαν εσένα. Δεν πάει μόνο για να κερδίσει. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Δεν το έβλεπα σαν διαγωνισμό, ήταν σαν φεστιβάλ μουσική με διάφορε χώρε και ευκαιρίε να γνωρίσει άλλον κόσμο που κάνει την ίδια δουλειά, να κάνει connections. Ισχύει δηλαδή αυτό που λένε πάμε για την εμπειρία. Ναι. Όχι για να κερδίσουμε. Ναι, κοίτα. Πολύ καλό να κερδίσεις, μπορεί να είναι πολύ καλή θέση, αλλά ξέρεις που πριν ότι παίζονται τόσα παιχνίδια στο θέμα της Eurovision πολιτικά και οικονομικά, όχι μόνο πολιτικά πλέον, τα οποία ξέρεις που πριν ότι μια χώρα όπως την Κύπρο δύσκολα να κερδίσει. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί πέρσι για να βρεθούμε στη δεύτερη θέση, ας πούμε, και όπως βλέπεις, δεν τα καταφέραμε πάλι. Ενώ κανονικά ως την τελευταία στιγμή περίμενα ότι να βγει πρώτον η Κύπρος, δεν τα καταφέραμε τελικά. Να βγούμε πρώτοι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, να το διοργανώσουμε, μπορούμε. Τι νομίζεις? Κοίτα, θα το διοργανώσουμε όπως το διοργανώνει η Σουηδία, η Ιωρονία, οι άλλες μεγάλες χώρες, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να μην τι άλλο. Μακάρι να κερδίσει μια φορά η Κύπρος, που είναι καλό για την Κύπρο ολόκληρη, και μετά. Το κάνουμε στην Ελλάδα. Όχι, μπορούμε να το κάνουμε στην Κύπρο. Ίσως μπορούμε πιο εύκολα από την Ελλάδα πλέον. Okay. Αλλά εντάξει, να το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο στην τελική. Εγώ είχα μια ιδέα, Αντζελία, του στυλ, θυμάστε τα παιδιά, ότι. Είμαστε στην Κύπρο. Εμάς μπορούμε να το κάνουμε ένα open air, εμείς, ας πούμε. Ναι. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνουμε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Ναι, σωστό. Φαντάζομαι το Eurovision open air. Σωστό. Λοιπόν, Fuse, γιατί Fuse? Fuse για πάρα πολύ λόγους. Ποια ήταν η ιδέα για Fuse? Ήταν μετά από. Έχω ένα σύστημα εγώ προσωπικά. Άμα ψάχνω για ιδέες, να σημειώνω διάφορα πράγματα κάτω για να σκεφτώ, να κάνω κτλ. Αλλά τελικά η τελική μου απόφαση στο θέμα τι είναι να προτείνω κάπου. Έρχεται σε μια στιγμή είναι έτσι τυχαία. Δηλαδή, έχω μια λίστα με 50 ονόματα που σκέφτομαι να προτείνω, ας πούμε, στα παιδιά, αρέσκει στο άτομο, και τίποτε μου κολλάνε. Και ξαφνικά, όπως ήμουν
Νομίζω κάθομαι και πίνα μια μπύρα σε ένα μπαρ και ξαφνικά «Fuse». Έγινε και άλλες φορές που έτυχε να σκεφτώ πράγματα, ονόματα ή ξέρω εγώ, όπως το προηγούμενο συμβιότημα π.χ. κτλ. Ωραία. Λοιπόν, εμφανίσεις. Εμφανίσεις, οι σταθερές μας εμφανίσεις τούτον το διάστημα τουλάχιστον είναι μηνιαίες στην κάθε πόλη. Έχουμε μια το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα στο Downtown στη Λευκοσία, στο Downtown Live. Την πρώτη Παρασκευή, sorry. Και το τρίτο Σάββατο του μήνα, Σάββατο, στο Σαββίνο στη Λάρναγα. Τούτες είναι σταθερές κάθε μήνα πλέον. Δηλαδή, πρώτη Παρασκευή του μήνα Downtown. Ποιος το επέλεξαν αυτό το πρόγραμμα, γιατί όχι κάτι πιο σταθερό? Να σου πω, είναι σε σχέση με παλιά που μπορούσε οποιοδήποτε συγκρότημα να είναι σταθερά κάθε Σάββατο σε έναν χώρο και να γεμίζει, δεν υπάρχει πλέον το πράγμα. Έχει παίζει αρκετά η ζωντανή μουσική στην Κύπρο γενικά, φαντάζομαι. Ίσως επειδή είναι τόσο μόδα πλέον, ίσως επειδή επολύναν τόσο πολλά τα συγκροτήματα που το καθένα είχε τους φανς του και ακολουθά τους, οπότε θα πάνε όλοι σε ουλά. Ενώ παλιά ήταν, το Σάββατο ήταν το τάδε συγκρότημα στον τάδε, το πόνο το άλλο Σάββατο ήταν το τάδε, και πιένες και ξέρεις, κάθε Σάββατο να μπεις τους τάδε. Πλέον κανένα συγκρότημα νομίζω δεν καταφέρνει να μαζέψει τόσο πολύ κόσμο ώστε να υπάρχει στον ίδιο χώρο κάθε Σάββατο. Και τα ίδια τα μαγαζιά θέλουν να προσφέρουν μια πολυμορφία. Ότι το Σάββατο έχω το τάδε, το άλλο Σάββατο έχω το τάδε, και να κάνουν και ανακύκλωση στον κόσμο. Και για μας είναι καλό που μια άποψη, γιατί αν έπαιζαμε κάθε Σάββατο, μπορεί να είχαμε ας πούμε 150 άτομα το κάθε Σάββατο. Ενώ τώρα λέει ο άλλο, ένα Σάββατο έχω να ως δω, και μαζεύκονται όλοι, και μπορεί να έχει 400 άτομα, ας πούμε. Που είναι πολύ καλύτερο για μας. Σε μια νύχτα δουλειά, κάνουμε στον ίδιο κόσμο αυτό. Το ίδιο και στη Λάρνακα, το οποίο έκαμε το πάντα το Σαββίνο, νομίζω. Το να έχει rotation συγκροτημάτων σταθερά. Πέρα από τούτα, τα σταθερά μας τα δύο, έχουμε διάφορα events που κάνουμε συνέχεια. Τελευταίως ήταν το Rock Week, δεν ήξερα το πρώτο. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, Ναι. Να την αναλύσουμε, αν θέλεις, μετά. Έχουμε, μεταξύ μας, έκαναμε ένα acoustic formation του συγκροτήματος. Οι τέσσερις που τους πέντε μας είμαστε Λευκοσία, γιατί ο ένας ο κιθαρίστης μας είναι Λάρνακα. Οι τέσσερις μας και παίζουμε έναν πιο ακουστικό στυλ των κομματιών μας. Βασικά είναι και πιο τσιμισμένα, είναι μπαλάντες που παίζουμε. Απλώς παίζουμε τα λίγο πιο light σε θέμα ήχο, οπότε να μπορούμε να παίξουμε σε πιο μικρά μαγαζιά. Παίζαμε σε ένα στη Λευκοσία, το οποίο έκλεισε πλέον. Και ψάχνουμε τώρα να βρούμε κάτι καινούργιο, να ανακοινώσουμε σε λίγες μέρες μάλλον κάποια live, το acoustic. Και μάλιστα έχουμε και λίγο διαφορετικό όνομα, Fuse. Είναι το κανονικό όνομα. Ναι. Και Use, εφίαμε το F γιατί λείπει ένας. Και είμαστε Use στο acoustic version. Τούτες είναι οι εμφανίσεις μας και συνέχεια φτιάχνουν διάφορα events έξτρα τα οποία... Οι εμφανίσεις του συγκροτήματος, κάτι προσωπικό, προσωπικές εμφανίσεις, υπάρχει κάτι... Προσωπικές, όχι, ο Φρασουά κάνει κάποια πράγματα έξτρα τα οποία να σου τα πει μετά που είναι αυτή η σειρά του, φαντάζομαι. Και ο καθένας μας έχει και κάποιες άλλες ασχολίες. Ναι. Ο Λουίς έχει άλλο συγκρότημα, ας πούμε, ο Αντρέας έχει άλλο συγκρότημα, ο Κύπρος έχει. Να τα μάθεις που κίνους, φαντάζομαι. Αλλά δεν έχουν να κάνουν άμεσα με τους Fuse, δηλαδή ξεχωριστά projects του καθενός. Ωραία. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, Σάββατο ή είναι μέρα μια συναυλία. Είσαι έτοιμος να ανέβεις στη σκηνή. Ναι. Ανεβαίνεις στη σκηνή, ακούς τον κόσμο. Τι σκέφτεσαι, τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι? Σκέφτομαι. Σκέφτεσαι. Τίποτε, απολύτως. Κοίτα. Νομίζω ότι έχω το ξαναπεί σε μια άλλη συνέντευξη. Η μετάβαση που το καμαρίνι στη σκηνή, σαν να περνάς από ένα πόρταλ που μεταμορφώνεσαι. Ένα αλλάζεις σαν άνθρωπος στην ουσία, απλώς μεταμορφώνεσαι σε έναν exaggeration του εαυτού σου, μια άποψη, γιατί στην ουσία φκένεις να κάνεις κάτι που σου αρέσκει. Και άμα βρεις και κόσμο, μοιάζεις μια ενέργεια να έρθει από τον κόσμο. Οπότε το πράγμα κάνει τον εαυτό σου να είναι ένα σούπερ ήρωας που την πλευρά του, τι είσαι κανονικά. Ποιος σούπερ ήρωας θα ήθελε να είσαι? Ο μπέισμαν, ξέρω εγώ. Στη δική μου την περίπτωση τουλάχιστον. Μεταμορφώνεσαι. Αλλά δεν σκέφτομαι κάτι. Σίγουρα την ώρα που κάθομαι στο καμαρίνι πριν να φκοπάνω, έχω κάποιες. Άγχος έχω πάντα στο αν θα πάει καλά, αν αυτό και τα λοιπά. Το οποίο είναι το καλλιτεχνικό, το άγχος που νιώθεις ότι. Γιατί άμα νιώθεις δουλειά καλά, σου λέει σίγουρα κάτι δεν κάνεις καλά. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Το λογικό άγχος. Ναι, θέλεις να έχεις λίγο άγχος. Λίγο stage fright, ας πούμε. Όσα χρόνια το κάνεις το πράγμα, και το λίγο stage fright υπάρχει πάντα. Για μένα το έστω πρέπει να υπάρχει, γιατί φτιάχνεις με μια. Η λέξη λίγο ευλάβεια προς το κοινό, ας πούμε, προς τη σκηνή κάπως. Για να αποδώσεις σωστά και όπου φκένεις να κάνεις, δεν πρέπει να φκένεις με πολύ αυτοπεποίθηση. Θέλεις αυτοπεποίθηση πάλι, αλλά όχι με την full ότι ναι, τη σιγουριά ότι είσαι. Ναι. Ναι.
τις σκέψεις μου στο καμαρίνι είναι λίγο παραπάνω στο έχουμε κόσμο, το πρόγραμμα αισθήσαμε το καλά. Μικροπράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργικότητα του συγκροτήματος, όμως και όχι τόσο με το live που είναι αυκή εκείνη την ώρα, λίγα δευτερόλεπτα μετά. Αλλά ναι, τώρα που φκένεις πάνω, δεν σκέφτεσαι τίποτα. Σκέφτεσαι πάνω να περάσω καλά. Mm-hmm. Περνάς το πόρταλ. Ωραία. Αν δεν ήσουν Κύπρο, αν ναι. είχες την ευκαιρία να ζήσεις εξωτερικό μόνιμα, ναι. να έκανες καριέρα στο εξωτερικό μόνιμα, σε ποιο συγκρότημα θα ήθελες να ήσουν και ως τι. Μπορεί να μην ήσουν ο μπασιστάς του συγκροτήματος. Κοιτάξτε, είχα την ευκαιρία να ζήσω στο εξωτερικό και να το κάνω το πράγμα για ένα διάστημα, όπως σου είπα πριν. Εν κάτι που δεν το σκέφτηκα πολλές φορές. Έτσι αλλιώς τα συγκροτήματα που μου αρέσουν κάθε φορά ή που θαυμάζω αλλάζουν. Δεν είναι ποτέ το ίδιο. Ας πούμε, τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή η ερώτησή σου ήταν συγκεκριμένη, θα ήθελα πάρα πολλά να είμαι στους Foo Fighters, ας πούμε, σαν μπασίστας. Λογικό, δεν θέλω να αλλάξω το όργανο. Επειδή αρέσκουν μου τόσο πολλά, και είδα το και live στην Αθήνα πέρσι που έπαιξαν και ήταν πολύ εντυπωσιακό. Και το πράγμα, έχω τη συνέντευξη του και φαίνεται ότι περνούν καλά γίνει. Έχουμε το ίδιο mindset νομίζω okay. με το συγκρότημα Gino. Αλλά σε γενικές γραμμές, λέω σου, ήμουν στην Ελλάδα 7 χρόνια, ευαρέθηκα και ήθελα να έρθω πίσω στην Κύπρο να ξεκινήσω κάτι που την Κύπρο και θα πάει εξωτερικό να πάει. Άλλωστε, τότε προσπαθούσαμε και πριν και τώρα σε μια φάση να ξεκινήσουμε να προσπαθούμε. Mm-hmm. Και όχι Eurovision, είναι στόχος η Eurovision, είναι εμπειρία, είπαμε. A step yeah. για να κάνεις κάτι. Αλλά ναι, θέλω να ξεκινήσει κάτι που την Κύπρο και να φύγει να πάει στο εξωτερικό. Και να κάνω επιτυχία, και να ζω και το πράγμα αντί να πάω και να είμαι εγώ μπασίστας κάποιου άλλου συγκροτήματος υπάρχοντος. Τι να περιμένουμε από τον Αντώνη στο άμεσο μέλλον, θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Με την ίδια όρεξη, να συνεχίσω να περνώ καλά. Κάνω διάφορα πράγματα on the side, αλλά δεν αφορούν τόσο το συγκρότημα. Δεν έχουν να κάνουν με εκείνον και το συγκρότημα θα σταματήσω να το τρέχω όσο μπορώ. Με την ίδια όρεξη, με την ίδια αυθεντικότητα όμως. Okay. Χωρίς να αλλάξω συγκεκριμένα πράγματα που δεν θα ήθελα να αλλάξω. Και που ήταν κάποια πράγματα που με έκαναν να φύγω από το προηγούμενο μου συγκρότημα, αν θέλεις. Ωραία. Κάτι τελευταίο που θα ήθελες να προσθέσεις. Ελάτε να μας δείτε να αποφασίσετε μόνοι σας.